Καθ' Άσεν να αλλάξει το παιχνίδι για τον Άσεν. Αυτός με τη μία για τον Νάτσι, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Νάτσι από δεξιά θα δώσει τον Καδά. Σουτ στην κίνηση και το 1-0 για τον Παναρκαδικό. Με τον Γιώργο Καδά στο 24ο λεπτό, μετά από μια ωραία αντεπίθεση των γηπεδούχων, ο Νάτσις έδωσε στον Καδά, ο οποίος έκανε την κίνηση, έπιασε ένα δυνατό ευθύβολο σουτ. Ο Γιαννούσης εκτινάχθηκε, αλλά δεν μπορούσε να αποσοβήσει. Το 1-0 λοιπόν, ο Παναρκαδικός παίρνει το προβάδισμα. Ξεκλειδώνει την αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων. Έκλεψε ο Στρέμπας. Τώρα ο Γιουκούδης δεν είναι offside. Βγαίνει τέτα τέτ με τον Γιαννούση. Ο Κώστας Γιαννούσης κάνει μια φοβερή απόκρουση στο 27ο λεπτό. Πιέζει όμως ο Παναρκαδικός. Καδάς αφήνει ο Γιουκούδης. Νίκος Λιμπερόπουλος και 2-0. Ένας ωραίος συνδυασμός για τους παίχτες Παναρκαδικού. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος γίνεται αποδέκτης της μπάλας και με ωραίο διαγώνιο πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα να του ανήμπορο να αντιδράσει Κώστα Γιαννούση. 2-0 λοιπόν. Θα εκτελέσει ο Καδάς. Νάνο στην κεφαλιά. Αλλά τον γκολ ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ του σκόρερ. Στην κατοχή του την μπάλα και δίνει στο Χιώτη. Με εξαίρεση τις δύο καλές στιγμές. Ενώ εδώ έχουμε το αυτογκόλ. Όχι, η μπάλα δεν περνάει και τελικά να το γκολ. Σε μια φάση που δεν μύριζε κίνδυνο για τους και την εστία του Παναρκαδικού, ο Γρηγόρης Λάτσης εκμεταλλεύεται την κακή συνεννόηση στην άμυνα. Ψυχολογικός προσπάθησε να διώξει την μπάλα, να μην καταλήξει στην εστία του από το γύρισμα του αντιπάλου του. Και έτσι λοιπόν στο 67ο λεπτό με κεφαλιά ο Γρηγόρης Λάτσης μειώνει το σκορ. Ο Γρηγόρης Λάτσης που πετυχαίνει το δεύτερο από τα 4 συνολικά γκολ που έχει σημειώσει το Λεωνίδιο στην Γάμα Εθνική. Αλλά κλέβει ο Στρέμπας έξω από την περιοχή. Στρέμπας θα δώσει στον Ευαγγέλου, παράλληλη παλιά και το 3-1 με τον Γιουκούδη. Άμεση η απάντηση του Παναρκαδικού στο 61ο λεπτό. Ο Ευαγγέλου βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έκανε την κάθε την παλιά για τον επερχόμενο Γιουκούδη, ο οποίος με πλασέ στην κίνηση δεν είχε κανένα πρόβλημα σε κενή εστία, μιας και είχε εξουδετερωθεί ο Γιαννούσης. Πιτ Κυρίος έξω την περιοχή, πιάνει ένα σουτ και γκολ. 3-2 από τον Πιτ Κυρίο. Να λοιπόν που το παιχνίδι δεν σταματά να μας επιφυλάσσει συγκινήσεις. Στο 73ο λεπτό, 3-2, σουτ του Πιτ Κυρίου. Φάουλ και το παιχνίδι παίρνει φωτιά. Ο Σαρίς είναι έξαλλος. Μπροστά στον πάγκο του Παναρκαδικού υπάρχουν κάποιοι διαπληκτισμοί. Ο κύριος Αυγερινός θα δείξει την κόκκινη κάρτα στο Σαρί στο 80 λεπτό και θα αποβάλει και το Γιώργο Μανάλη τον πάκο του Παναρκαδικού. 27ο λεπτό με κεφαλιά. Στο 69 ο Γιουκούδης με σούτ έκανε το 3-1. Στο 32 με σούτ έξω από την περιοχή ο Πιτ Κυρίος έχει κάνει το 3-2. Και για να δούμε τον Λουγκότζια που βγαίνει τέτα τέτ με τον Γιαννούση. Λουγκότζια πλασάρει και κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει με το 4-2. Ο Λουγκότζια που στη δεύτερη συμμετοχή του με τη φανέλα του Παναρκαδικού βρίσκει δίχτυα και στην ουσία τελειώνει το παιχνίδι κάπου εδώ.